Εβδομαδιαία ενημέρωση από την ILF Consulting. Πόθεν έσχες, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το 2015, 2016 και 2017 μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. ΕΣΕ, τι πρέπει να γνωρίζουν οι έμποροι για τις φθινοπωρινές εκπτώσεις. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων συνέργειες και δικτυώσεις του αναπτυξιακού νόμου. Φορολογικά θέματα των αγροτών που χρήζουν τροποποιήσεων. Εκτακτή εθνική ενίσχυση 30 εκατομμύρια σε κτηνοτρόφους. Στο 1,14% το ποσοστό δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2017 στην Ελλάδα. Ρύθμιση οφειλών εξοδικαστικού μηχανισμού, νέα εγκύκλιος και οι αλλαγές για τους λογιστές φοροτεχνικούς. Νέος αναπτυξιακός νόμος προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων συνέργειες και δικτυώσεις. Ελστάτ, χαμηλότερο τελικά το πρωτογενές πλεώνασμα του 2017. Σε σταθερά υψηλά επίπεδα η ετήσια αύξηση του πλήρου στο λιανικό τον Ιούλιο. Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Νοέμβριο στον αέρα, επιδότηση έως και 84.000 ευρώ. Φθηνότερα τα ακίνητα στην Αθήνα σε σύγκριση με 13 ευρωπαϊκές πόλεις. Για ποιους έρχονται κατασχέσεις της εφορίας. ILF Consulting, εδώ, δίνουμε λύση.